Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με μια ξεχωριστή πρωτοβουλία των ηλικιωμένων, των ανογιανών, αλλά και μαθητών και της νέας γενιάς. Με φόντο την τραγωδία στα Τέμπη, έστειλαν το δικό τους μήνυμα και τίμησαν τους νεκρούς μας. Τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας. Τίμησαν τα παιδιά μας. Βλέπουμε την πρωτοβουλία τους, κατά κάποιο τρόπο είναι μια εικαστική πρωτοβουλία, είναι μια πολύ όμορφη δημιουργία με ταμπέλες. Έφτιαξαν με γράμματα και σχημάτισαν τη λέξη «έφτασες» και ανάμεσα σε αυτά τα γράμματα σημείωσαν και τα ονόματα συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους, νεκρών φοιτητών της νέας γενιάς του δυστυχήματος. Ξεχωριστό μήνυμα και γι' αυτό το λόγο ήταν να το βάλουμε στην αρχή της εκπομπής, να το παρουσιάσουμε στην αρχή της εκπομπής, 6, 6 και 4, αλλά είπαμε να κλείσουμε έτσι, να κλείσουμε με αυτή την εικόνα. Να κλείσουμε, γιατί βλέπουμε και το αποτέλεσμα. Έφτασες με ερωτηματικό. Συνήθως έχουμε επικεντρωθεί και εμείς δημοσιογραφικά στις πρωτοβουλίες μαθητών, φοιτητών. Κοιτάξτε λίγο οι Ανογιανοί εκεί, τι μήνυμα έστειλαν, τι δημιούργησαν. Και πάμε στην κυρία Θεοφανάκη, την κυρία Ειρήνη Θεοφανάκη. Είναι αναπληρώτρια προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας στο Δήμο Ανογίων. Την καλησπέρα μας. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά. Εσείς λίγο δύσκολες, αρκετά δύσκολες είναι. Δύσκολες ημέρες, δύσκολη συγκυρία, ωστόσο πραγματικά νιώθουμε όμορφα μέσα σε αυτή τη δυστυχία και εμείς δημοσιογραφικά δυσκολευόμαστε να καλύψουμε ρεπορτάζ. Νιώθω όμορφα βλέποντας αυτή τη γενιά των ηλικιωμένων που έχει τραβήξει πολλά. Ορισμένοι από αυτούς έχουν περάσει από πόλεμα, από δυστυχίες, από προβλήματα. Φτάνουν σε ένα σημείο στα 80, τους 85, τους 90, 95 και δημιουργούν προκειμένου να τιμήσουν νέα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά. Ένα θέμα που τους έχει αγγίξει πάρα πολύ και πώς μπορεί να μην τους αγγίξει όλες αυτές τις μέρες. Υπήρχε αυτό το βαρύ κλίμα στο ΚΙΦΙ Δήμου Ανογίων. Συζητούσαν αρκετά για αυτό το θέμα. Τα μάτια γουρκώνανε. Πολλές φορές σταματούσαμε. Κάποιοι θέλουν να ενημερώνονται. Κλείναμε την τηλεόραση. Δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε έτσι περισσότερο το κλίμα. Κάποια στιγμή λοιπόν μαζευτήκαμε όλοι μαζί σε ένα κύκλο με τις κοινωνικές φροντίστες και το προσωπικό, οικογενειακή βοηθός, όλοι μαζί, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. Όσο κοιτάς, τόσο περισσότερο έτσι ακούσαμε τις κουβέντες που μας συγκίνησαν και εμάς από αυτούς τους ανθρώπους. Και είπαμε αυτό. Μα συγκινεί όλους. Σας καταλαβαίνω. Ήθελα με κάποιο τρόπο να τιμήσουν αυτούς τους νέους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα. Χάθηκαν. Ναι, ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Και θέλαμε. Είχαμε πάρει κάποιες εικόνες, είχαμε δείξει κάποιες εικόνες από το Γυμνάσιο Ανογίων που και τα παιδιά εκεί είχαν πάρει πρωτοβουλία και είχαν φτιάξει κάποια μηνύματα. Και τους προτείναμε να βάλουμε κι εμείς έτσι. Να γράψουμε κάτι συμβολικό, το έφτασε σε αυτό που είδατε. Οι κοπέλες το σχημάτισαν, γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για υπερήλικες, σχημάτισαν τα γράμματα και εκείνοι ανέλαβαν να τα ζωγραφίσουν. Μάλιστα. Και να τα προβάλλουμε στο μέσο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Θα χαρώ πάρα πολύ, κυρία Θεοφανάκη, πραγματικά και μας αγγίζει πάρα πολύ η συγκίνησή σας, η ανθρώπινη συγκίνησή σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και γνωρίζω ότι είμαστε δίπλα σας σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε δράση. Οι Ανογιανοί και η νέα γενιά και εσείς προσωπικά είστε από πίσω από αυτή τη διαδικασία. Αξίζετε τα καλύτερα και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάμε. Σας ευχαριστώ θερμά.